του Χριστού, αδελφοί. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 181. Σελίδα 181 είναι από το βιβλίο Δευτερονόμιον και το κεφάλαιο Ήτα, 8 κεφάλαιο. Σελίδα 181, κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8, από το βιβλίο Δευτερονόμιον. Πάσα στα εντολάς, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη, την οποία νόμωσε Κύριος, ο Κύριος προς πατέρα σας. Και θέλησε να θυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός τα τεσσεράκοντα ταύτα έντι εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξεις τα εντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ούτε οι πατέρες σου εγνώριζον, για να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν παλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα τεσσεράκοντα τα αυτά έτη. Θες λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον αιών αυτού, το Κύριος ο Θεός σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου, δια να περιπατάεις εις τα σωδούς αυτού και να φοβείσαι αυτόν. Διότι Κύριος ο Θεός σε φέρει στη γη αγαθήν, γη ποταμών υδάτων πηγών και αβύσσων, έτεινε αναβλίωση από κοιλάδων και ωραίων. Γην σίτου και κρυθής και αμπέλων, και σικών και ροδιών, γη ελαιών και μέλιτος. Γη επί της οποίας θέλεις τρώγια άρτων ουχή μετενδίας, δεν θέλεις στερίστε ουδενός από αυτής. Γην από αυτής γην, της οποίας η λύθη είναι σίδηρος και εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκών. Και θέλεις φάγει και θέλεις χορταστεί και θέλεις ευλογήσει Κύριον των Θεών σου επί της γης της αγαθής την οποία σοι έδωκε. Πρόσεχε εις σε αυτόν, μήποτε λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα κρίσεις αυτού και τα προστάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον. Μήποτε αφού σφάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις, οικίας καλάς και κατοικήσεις, κυβόες σου και τα πρότατά σου αυξήσωσιν και πολλαπλασιαστεί το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωσιν. Μήπως τότε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονείς Κύριον το Θεό σου, ώστε σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας, ώστε σε οδήγησε δια της μεγάλης ταύτης και τρομεράς ερήμου, όπου ήσαν όφης φλογεροί και σκορπίοι και ξηρασία, όπου δεν ήτο είδωρ, ώστε ανέδοκεν εισέ είδωρ εκ της σκληράς πέτρας, ώστε σε έθρεψεν εν τη ερήμο με το μάνα, τον οποίο δεν εγνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και ύπησε την καρδία σου η δύναμή μου και το κράτος ισχυρός μου απέκτησαν εις εμέ των πλουτών τούτων. Αλλά θέλεις ενθυμίστε Κύριον των Θεών σου, διότι αυτός είναι ώστε σε δίδει δύναμη να αποκτάς πλούτη, δια να στερεώσει την διαθήκην αυτού, την οποία όμωσε προς πατέρα σου ως είναι την ημέραν ταύτην. Αμήν. Είναι η πρώτη μέρα του 11ου μηνός του 400ου έτους από τη στιγμή που ο Θεός έβγαλε τον λαό Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου, από την κυριαρχία του Φαραώ, από εχμαλωσία και δουλεία μεγάλη. Τώρα πια ο Δαβίδ, ενώ ο Θεός τον κάλεσε στα 80 του χρόνια για να τον χρησιμοποιήσει ώστε να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ, τώρα πια έχουν περάσει 40 ολόκληρα χρόνια, ο Μωυσής είναι ήδη 120 ετών και έτσι λίγες μέρες ζωής του μένουνε, του Μωυσή, όπου λίγες μέρες μένουνε για να εισέλθει
ο λαός Ισραήλ με τον Ιησού του να δει, να κληρονομήσουν, να κυριαρχήσουν επάνω στην γη την οποία υπεσχέθη ο Θεός να δώσει στο λαό Ισραήλ, στον Αβραάμ υπεσχέθη, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, και την υπόσχεσή του ο Θεός και στις υποσχέσεις του ο Θεός είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Λίγες μέρες ζωής για τον Μωυσή, λίγες μέρες ακόμη στην έρημο, και ο Θεός χρησιμοποιεί για μια φορά ακόμη τον Μωυσή ένδοξα για να του δέσει το Δευτερονόμιο, το δεύτερο νόμο, το λόγο του, μετά από 40 χρόνια ταλαιπωρίας, δυστυχίας, όπου λόγω της απιστίας του ο λαός Ισραήλ και της ανυπακοής του στο λόγο του Θεού έχασε την ευκαιρία, η γενιά αυτή που εξήλθε από την Αίγυπτο να εισέλθει στη γη της επαγγελίας, όπως και ο Μωυσής δεν εισήλθε. Λόγω λοιπόν της απιστίας και της ανυπακοής στο λόγο του Θεού, καθώς σε κάθε δυσκολία που ο Θεός έφερνε, δοκιμασία που ο Θεός έφερνε στη ζωή του, ο λαός Ισραήλ είτε γόγγιζε, είτε θύμωνε με τον Αρών και με το Θεό, είτε λιδωρούσε το λαό, τον Μωυσή και το Θεό, και εν πάση περιπτώσει με υπερηφάνεια επέμενε στις απόψεις του, καθώς όταν ο Θεός τον έφερε έξω από τη γη Χανάν και του δώσε εντολή πριν 40 χρόνια να εισέλθει, και αφού έστειλαν 12 κατασκόπους, οι 10 φόβησαν το λαό, επέμεναν στην άποψή τους ότι ο Θεός αδίκως τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους έφερε στη γη την υποσχεθήσα της επαγγελίας για να τους καταστρέψει, καθώς η γη της επαγγελίας είδαν δια της όψεως τους και όχι δια της πίστεως που θέλει ο Θεός, είδαν ανακύμ, είδαν πόλεις περιτετυχισμένες και είδαν τον εαυτό τους να είναι ασήμαντοι, ώστε να κυριαρχήσουν επάνω στους κατοίκους της γης της επαγγελίας που ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Ισραήλ, αγνοώντας, αψηφώντας, με απιστία παρακούοντας το λόγο του Θεού που τους είπε «Σας χαρίζω τη γη αυτή, πηγαίνετε πάρτε τη». Και έτσι μέσα στα 40 αυτά χρόνια άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο, και τώρα η επόμενη γενιά, τα παιδιά τους, είναι έξω από τη γη της επαγγελίας, και ο Θεός και πάλι δίνει εντολή στο Μωυσή στα 120 του χρόνια, στα βαθιά γεράματά του, να φέρει το λόγο του στο λαό Ισραήλ, και έτσι ο Μωυσής πλέον, γνωρίζοντας τα πάντα γιατί ο Θεός του έχει αποκαλύψει τα σχέδιά του, απευθύνεται στο λαό Ισραήλ, θα λέγαμε σαν τελευταίο έργο Θεού προς το λαό Ισραήλ, αλλά και τελευταία λόγια που δεν είναι, και σαν τελευταία λόγια του Μωυσή προς το λαό Ισραήλ. «Προσέχετε», τους λέει, «με επιμονή όλες τις εντολές που εγώ σήμερα σας προστάζω, με μεγάλη προσοχή να εκτελείτε, γιατί μόνο ακούγοντας τις εντολές του Θεού και εκτελώντας τις εντολές του Θεού θα μπορείτε και να ζείτε, όχι όπως οι πατέρες σας που άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο, και να ζείτε στην παρουσία μου ευλογημένη, αλλά και να πληθυνθείτε, καθώς ο Θεός και θα σας ευωδώνει και θα σας αυξάνει και θα σας δίνει θρίαμβο, ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη την οποία ορκίστηκε ο Κύριος προς τους πατέρας σας». Πράγματι, εισήλθαν, και μέσα σε 25 χρόνια
με αυτόν τον οποίον όρισε ο Θεός τον Ιησού του Ναβί, κυριάρχησαν σε όλη τη γη της επαγγελίας. Όμως το μυστικό είναι αυτό που φανέρωσε ο Μωυσής. Προσέχετε να εκτελείτε το Λόγο του Θεού. Για να μπορέσετε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε. Για να μπορέσετε να εισέλθετε και να κληρονομήσετε, αλλά και να ευλογήσετε ζώντας και πληθυνόμενοι στην παρουσία του Θεού. Μόνο, γιατί δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, η ευλογία του Θεού, η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Μόνο εάν προσέχετε να εκτελείτε όλες τις εντολές του Θεού που θα σας δίνει με τη φωνή του Πνεύματός του, του Αγίου, αλλά και με το γεγραμμένο Λόγο του ο Θεός, μόνο αν προσέχετε, όχι όπως οι πατέρες σας, με υπορεφάνεια να αρνείστε, επιμένοντας στην προσωπική σας γνώμη και άποψη, να αρνείστε να υπακούετε, εάν εσείς αρνείστε την προσωπική σας άποψη, τους προσωπικούς σας φόβους, τις προσωπικές σας σκέψεις, υποτασσόμενοι, υπακούοντες κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, τότε και θα ζείτε και θα πληθυνθείτε και θα εισέλθετε εις τη γη της επαγγελίας και θα την κληρονομήσετε. Όμως προσέχετε και κάτι άλλο. Προσέχετε και κάτι άλλο. Να ενθυμίστε την οδόν, όλη την οδόν εις την οποίαν ο Κύριος σας οδήγησε τα 40 αυτά χρόνια που ταλαιπωρηθήκατε, και αυτό το έκανε για να αφαιρέσει κάθε υπερηφάνεια, τις δοκιμασίες και την ταλαιπωρία που επέτρεψε ο Θεός για 40 χρόνια, δεν την έκανε από εκδικητικότητα, από αγάπη, για να αφαιρέσει πάσαν υπερηφάνεια, να αφαιρέσει κάθε τι που είναι προσωπική γνώμη και άποψη, ώστε ελεύθερος ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, από τις δικές τους γνώμες, απόψεις, φόβους, αγωνίες, ανησυχίες, να μπορούν να υπακούν στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός να δοξαστεί και να δοξάζεται ανάμεσά τους και οι άνθρωποι να ευλογούνται κατά πάντα όσο καιρό ζούνε επί της γης αυτής. Θυμηθείτε λοιπόν τα 40 χρόνια ότι ο Θεός τα επέτρεψε για να σας ταπεινώσει, ώστε να μην έχετε τη δική σας άποψη με υπερηφάνεια και αλαζονία, για να σας δοκιμάσει ότι τελικά αφού σας ταπεινώσει πράγματι θα υποτάσσεστε και θα υπακούετε το Λόγο του, και για να γνωρίσει καθαρά τι φιλοξενείτε στην καρδιά σας και αυτός και εσείς, γιατί εκ της καρδίας του ανθρώπου εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου, από αυτά που θέλει ο άνθρωπος, από αυτά που νομίζει, από αυτά που φιλοξενεί στην καρδιά του. Αν η καρδιά του δεν είναι καθαρή και έχει πίκρα και έχει στενοχώρια και έχει θυμό και έχει φθόνο και φιλονικία, τότε στη ζωή του θα υπάρχει αχρίον πράγμα. Αν όμως μετανοεί και ζητάει το αίμα του Χριστού ώστε ο Θεός να καθαρίσει την καρδιά του, τότε οι εκβάσεις της ζωής του θα είναι από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Γι' αυτό θυμηθείτε, προσέχετε να θυμάστε, λέει ο Μωυσής με το Λόγο του Θεού, ότι σας έφερε σε έρημο τόπο πεινασμένους, απογοητευμένους, φοβισμένους ότι θα πεθάνετε. Σας έφερε σε έρημο τόπο, χωρίς νερό, διψασμένους, απελπισμένους, απογοητευμένους ότι δεν θα ζήσετε, αλλά ο Θεός είχε μεριμνήσει και για την τροφή σας στέλνοντας άρτων αγγέλων το μάνα εκ του ουρανού, και είχε μεριμνήσει και τον βράχο εν Χορίβ για να βγάζει νερό καλό και να έχουν ο λαός Ισραήλ από πέτρα ακολουθούσα που ήταν ο Χριστός, να έχουν νερό όλες
τις ημέρες των 40 αυτών ετών. Επιπλέον, τα θαύματα δεν τελειώνουν εκεί, αλλά τα ημάτια τους δεν χαλάσανε, δεν λιώσανε 40 χρόνια. Και ιδίως στην τελευταία γενιά που ήταν παιδιά όταν βγήκαν και τώρα είναι μεγάλοι πλέον, είναι πολεμιστές πλέον. Τα ημάτια τους δεν λιώσανε, τα παπούτσια τους δεν τρυπήσανε, τα πόδια τους δεν επρίστηκαν, αρρώστιες της Αιγύπτου δεν ήρθαν στο λαό Ισραήλ όταν έμενε πιστός στο θέλημα του Θεού. Και θυμηθείτε ότι αυτό ο Θεός το έκανε, όπως εκπαιδεύει ο πατέρας των ιών αυτού, έτσι και ο Θεός σαν πατέρας σας εκπαίδευσε. Και αυτό είναι ο τρόπος που αυξάνει ο Θεός την επίγνωση του θελήματός του στον άνθρωπο, η παιδεία του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει μην αθυμείς, μην θυμώνεις για την παιδεία του Κυρίου, αλλά η παιδεία του Κυρίου προς ώρας δεν είναι αιτία χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως φέρνει καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης. Ό,τι έρχεται στη ζωή σου που δεν σου φέρνει χαρά, να ξέρεις ότι ο Θεός το κάνει για να σε αναβιβάσει, να σε εκπαιδεύσει, να σε φέρει πιο κοντά του, εκτός και αν είναι, είσαι εσύ η αιτία, δηλαδή αμαρτία, λάθος, παράβαση, ανομία ή και αδικία. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, εμείς πρέπει, γιατί είναι γραμμένο «Μακάριος είναι αυτός που ελπίζει στον Κύριο», να ελπίζουμε στις επεμβάσεις του Θεού που θα κάνει στη ζωή μας και θα μας ελευθερώνει κατά χάριν και θα μας ελεεί πάλι κατά χάριν και θα μας ευλογεί πάλι κατά χάριν. Γι' αυτό να φυλάτης, λέει στο λαό Ισραήλ ο Θεός, τα εντολάς του Κυρίου, ώστε να περπατάς ακριβώς στην οδόν αυτού, και επιπλέον κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, και να φοβάσαι Αυτόν και μόνο Αυτόν. Με ένα φόβο σεβασμού, με ένα φόβο αγάπης, με ένα φόβο που θα σε οδηγεί στην απόλυτη υπακοή του Λόγου του Θεού. Και αφού του θύμισε το παρελθόν, τώρα του προφητεύει το μέλλον, το άμεσο, σε λίγες μέρες. Γιατί σε λίγες μέρες πλέον θα εισέλθουνε να ζήσουνε, να πληθυνθούν, να αυξηθούν και να ευλογηθούν στη γη που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Γιατί ο Κύριος σου σε λίγες μέρες θα σε φέρει στην γη την αγαθήν, που είναι γη ποταμών, υδάτων, πηγών, αβύσου, πλήθος ύδατος, για να πίνεις, να ξεδιψάς, να ποτίζεις, να φυτεύεις, να αυξάνεις. Η πρώτη ευλογία που ο Θεός φέρνει και έφερε στους ανθρώπους είναι το πλήθος των υδάτων, αλλά στη συνέχεια και το είδωρ των ζώων που εκρέει εκ της κοιλίας των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Το είδωρ είναι πνευματικά ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και φυσικά είναι η αιτία της μεγάλης ευλογίας που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους, ώστε να μπορείς να έχεις γη σίτου, κριθής, αμπέλων, σικών, ροδιών, γη ελαιών και μέλιτος, όλα τα αγαθά τα οποία ο Θεός σου χαρίζει για να ζεις και να πληθύνεσαι και να αυξάνεις, θα τα βρεις μέσα στη γη αυτή που σε λίγες μέρες εισέρχεσαι. Είναι γη που θα απολαμβάνεις όχι με ελλείψεις, με ένδια, τα αγαθά του Θεού, ούτε με στέρηση, αλλά αυθόνος και πλουσίως θα απολαμβάνεις πάσαν ευλογίαν για μας πνευματική στα επουράνια, κάθε ευλογία από τη γη της επαγγελίας για τότε στη γη. Όμως πρόσεχε κάτι.
Πρόσεχε, γιατί αυτά στα χαρίζει ο Θεός, αλλά εύκολα μπορεί και να στα πάρει πίσω. Και εδώ, αδερφοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στα χαρίζει, αλλά εύκολα μπορεί να στα πάρει και πίσω. Γιατί αυτός είναι ο δοτήρ των αγαθών, αλλά αυτός είναι που δίδει, αλλά και που αφαιρεί. Πρόσεχε. Πρόσεχε όταν φας, χορταστείς, ευλογηθείς στην γη την οποία σου χαρίζει ο Θεός, μήπως λησμονήσεις Κύριον τον Θεόν σου, ξεχάσεις ότι όλες οι ευλογίες είναι αποτέλεσμα Κυρίου του Θεού σου, ό,τι ευλογία απολαμβάνεις στη ζωή σου είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού και του ελέους του Θεού, μη τυχόν ξεχάσεις ότι ο Θεός είναι η αιτία όλης της ευλογίας της ζωής σου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει, πολύ εύκολα ξεχνάει τις ευλογίες του Θεού. Και αν ξεχάσεις ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος σε ευλόγησε, τότε θα αθετήσεις τις εντολές του, τα διατάγματά του, τα οποία εγώ σε προστάζω, που είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Η αιτία της ευλογίας είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού κατά πάντα. Η αιτία της κατάρας της ζωής μας είναι να μην ακούμε, και αν ακούμε, να μην εκτολούμε το Λόγο του Θεού, γιατί περπατάμε ασυνέτος, ασόφος, αφρόνος, όπως ο άνθρωπος που οικοδομεί την οικίαν του πάνω στην άμμο, ξεχνώντας, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα είναι πάντοτε καλοκαιρία στη ζωή του, αλλά θα έρθουν και βροχές, θα έρθουν και άνεμοι, θα έρθει και ταλαιπωρία και κακοκαιρία, που εάν ο άφρον έχει οικοδομήσει στην άμμο, θα τα γκρεμίσει όλα και δεν θα μείνει τίποτα. Αν όμως οικοδομεί στο βράχο, που είναι ο σοφός άνθρωπος, ο οποίος ακούει και φυλάτει και πράττει και περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όχι ως άσοφος αλλά ως σοφός, γνωρίζον ότι πάντοτε στη ζωή μας οι μέρες είναι πονηρές, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος περπατάει ασόφος, στη ζωή του θα γκρεμιστούν τα πάντα και αυτός ίσως σωθεί ως διαπυρός. Αν όμως περπατάει με σοφία φρονίμως, τότε ό,τι και να συμβεί, ο Θεός θα το βγάλει σε ευλογία. Ό,τι και να γίνεται, τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό, και ούτως είναι ο αγαπών με, λέει ο Χριστός, ο ακούων το λόγο μου και φυλάτων αυτών. Τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο ενεργόν εν ημίν το θέλην και το ενεργήν. Όταν πάρουμε απόφαση και πούμε «Θεέ μου, βόηθαμε να περπατάω ακριβώς το θέλημά σου», τότε μέσα μας ο Θεός θα ενεργεί το δικό του έργο και το δικό του θέλημα. Με αποτέλεσμα και να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού με πνευματική σοφία, και να μπορούμε να πράττουμε το θέλημα του Θεού με πνευματική σύνεση, με άνωθεν σοφία που μας χαρίζει ο Θεός. Όμως, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, κινδυνεύεις, λαέ του Θεού, μήπως αφού σε ευλογήσει ο Θεός και απολαμβάνεις κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, εσύ λησμονήσεις τον Θεό και υψωθεί η καρδιά σου. Και θα υψωθεί η καρδιά σου μετά βεβαιότητος, αν ξεχάσεις το Θεό, αν πάψεις να φοβάσαι το Θεό. Μετά πάσης βεβαιότητος θα υψωθεί η καρδιά σου, θα ξεχάσεις τις ενέργειες του Θεού και πώς σε έβγαλε από τη δουλεία και πώς σε έφερε στην ευλογία, και θα πεις «Εγώ με τα χέρια μου τα έκανα όλα αυτά». Γιατί πράγματι, όταν θα μπουν μέσα, αυτοί θα κυριαρχούν σε όλο το χώρο της γης της επαγγελίας, σε ανθρώπους μεγάλους και υψηλούς και ισχυρότερους του, αλλά
αυτοί με τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Θεού και τις ενέργειες του Θεού. Όταν όμως ξεχάσουμε, να το πω πιο γήινα και ανθρώπινα για μας, όταν ξεχαστούμε εμείς, τότε η καρδιά μας αλλάζει. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Ξεχνάμε το Θεό. Υψώνεται η καρδιά μας, επέρεται. Βλέπουμε την ευλογία του Θεού και λέμε εμείς, εγώ, η εξυπνάδα μου, η δύναμής μου. Και ο Θεός λυπάται. Το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Αλλά δεν έχει εναλλακτική λύση ο Θεός παρά να φέρει μεγαλύτερα δοκιμασία, ώστε τις ώρες και τις ημέρες της ταλαιπωρίας μήπως ο άνθρωπος έλθει σε Αυτόν όπως ο άσωτος Υιός, θυμηθεί που ήταν στην ευλογία του Θεού και επιστρέψει με μετάνοια, με εξομολόγηση, με άλλη καρδιά προς τον Θεό, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός τον περιμένει, γι' αυτό τον άφησε να ταλαιπωρηθεί, τον περιμένει για να τον ευλογήσει. Αγαπητά μου αδέλφια, εκείνο που έχει σημασία στις έσχατες αυτές οι μέρες που ζούμε, οι οποίες είναι καιροί κακοί, είναι με μεγάλη προσοχή να φροντίζουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή να φροντίζουμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή να φροντίζουμε να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να περπατάμε στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός με χαρά ευλογών να μας ευλογεί και πληθύνων να μας πληθύνει κατά την υπόσχεσή Του. Και όταν ο Θεός επιτρέψει για να δοκιμάσει την καρδιά μας, να την καταλάβει και να την καταλάβουμε αποσύροντας κάποια στιγμή τη χάρη Του στη ζωή μας και έρθουμε σε αμηχανία, να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι κρυμμένος από πίσω, να μην σ' αφήσει στην αμηχανία και καθείς, αλλά να σου φέρνει στην πείνα σου το μάνα, στη δίψα σου ή νερό από το βράχο και στη θλίψη σου τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Μας κάλεσε με ένα σκοπό, να φτάσουμε στον ουρανό. Μας κάλεσε πραγματικά με αγάπη αιώνια. Μας σήλκησε με την αγάπη του την αιώνια για να σώσει εμάς και τον οίκον μας. Και δεν θέλει από μας τίποτα το πολύ. Δεν θέλει σπουδαία πράγματα ο Θεός. Ξέρει τη φύση μας. Ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι. Ξέρει ότι και Αυτός δεν επιτρέπει δυνάμεις στη ζωή μας για να συνεχίζουμε να είμαστε αδύναμοι, ώστε να αποκαλύπτεται ο Θεός δυνατός στη ζωή μας. Δεν θέλει πολλά. Θέλει με τα πάσης προσοχής και επιμελίας να φροντίζουμε, να ακούμε και να μελετάμε μόνο το Λόγο του Θεού. Όχι άλλα βιβλία και βιβλιαράκια. Όχι άλλα πράγματα ανθρώπινα, τα οποία θα μας μπερδέψουν στο τέλος και αλήθειες να λένε. Μόνο το Λόγο του Θεού και για μας ιδιαιτέρως μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει όταν το πιστεύουμε. Δεν θέλει πολλά από μας. Με προσοχή και με επιμέλεια να ακούμε, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και με πρόθεση να μένουμε και να περπατάμε εκτελώντας το θέλημα του Θεού, ώστε με χαρά ο Θεός ευλογώ να μας ευλογεί, πληθύνω να μας πληθύνει, να δοξάζει το όνομά Του ανάμεσά μας, να δοξάζει το όνομά Του στη ζωή σου,
στην οικογένειά σου, στην εκκλησία μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να δοξάζεται στη ζωή σου. Να κάνει σωτηρία μεγάλη σε σένα, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία, στη δουλειά σου, όπου και αν σε στέλνει. Αρκεί να πηγαίνεις εκεί που αυτό σε στέλνει, να λες αυτά που αυτό σου δίνει και να κάνεις αυτά που αυτός εντέλεται. Αμήν.